Εντός και εκτός συνόρων. Με τη Μαρία Λίλα. Μια προσφορά των ασφαλιών Μινέτα. Εντός και εκτός συνόρων. Στη δίνη των γεγονότων που τρέχουν και των ανθρώπων που φεύγουν και έρχονται. Σε αναζήτηση φιλόξενης γης. Σε μια ξενιτιά για ορισμένους βάσανο και για άλλους βάλσαμο. Η νέα Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Βουκουρέστι αλλά και στην Ουάσιγκτον. Μας μιλάει για αυτήν η Ρουμάνα δημοσιογράφος Ιωάννα Διακόνη. Όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε που ήταν μέρος της νομεκλατούρας, μάλιστα ήταν εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου της χώρας, του Γιώργου Ηλιέσκου, και ο πατέρας της έχει σπουδάσει μαζί με τον κύριο Ηλιέσκου στη Μόσχα. Είχε πάρει συνέντευξη από τον Bill Clinton και στη συνέχεια έγινε εκπρόσωπος του Ηλιέσκου και πριν από ένα χρόνο αποκαλύφθηκε μία πολύ στενή σχέση, θα λέγαμε, με τον Αμερικανό στρατηγό, τον Colin Powell. Βέβαια και εμείς στη Ρουμανία έχουμε και σαν δημοσιογράφοι, αλλά και όλος ο κόσμος ξέρει από για αυτό το θέμα, και εκφράστηκε σε μία συνέντευξη πως όχι, δεν είχα κάτι προσωπικό με την κυρία Κρέτσου. Εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου, την Άλμα. Όταν ένας άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να δίνει τέτοιες εξηγήσεις, μπορούμε να φανταστούμε τι είδος συνομιλία είχαν. Υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες που έχουν γίνει από έναν πρώην πράκτορα, τον Μιχάη Πατσέπα. Ήταν ο αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας της Ρουμανίας επί Τσαουσέσκου. Έχει φύγει στην Αμερική το 1978. Από εκείνη τη στιγμή που έχει φύγει από το Κέλν, από τη Γερμανία, οι Αμερικανοί τον έχουν πολύ χάει το κύριο Πατσέπα και καλά κάνουν. Ο κύριος Πατσέπα έχει δηλώσει πως η Κορίνα Κρέτσου είναι agent KGB για την ακρίβεια, δηλαδή δουλεύει για μυστικές υπηρεσίες της Μόσχα. Δυστυχώς για τη χώρα μου και δυστυχώς και για μένα ως δημοσιογράφος θα μου άρεσε πάρα πολύ να ακούσω από το στόμα της μιας Ρουμάνας που πάει να γίνει επίτροπος πως θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερως για τη χώρα της και βέβαια για όλες τις άλλες χώρες, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για τη χώρα της. Εγώ άκουσα πως για τη Ρουμανία δεν ενδιαφέρεται καθόλου, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για καμία χώρα, αλλά ενδιαφέρεται γενικά η πορεία της Ευρώπης να πάει καλά. Χθες το βράδυ είχα την τύχη να ακούσω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό για τους Ρουμάνους από παντού, να μιλήσει με μία συνάδελφο και πραγματικά μιλήσαν ακριβώς τι γίνεται με τους Ρουμάνους στην Ελλάδα για το θέμα αυτό. Οι περισσότεροι Ρουμάνοι, όπως τίποτε, έχουν φύγει, έχουν μείνει εδώ μόνο εκείνοι που έχουν σταθερή δουλειά. Οι περισσότεροι Ρουμάνοι που ήταν εδώ στην Ελλάδα έχουν φύγει. Έχω ακούσει και πολλούς άλλους που ετοιμάζονται να φύγουν, αλλά απλά περιμένουν να έρθει το καλοκαίρι για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν καλά τα παιδιά με το σχολείο. Το πρόβλημα είναι με τους Ρουμάνους που δεν βλέπω πολλούς από αυτούς να γυρίσουν στη χώρα, αλλά αυτό που βλέπω είναι που φεύγουν από την Ελλάδα, δεν πάνε πίσω Ρουμανία, αλλά αρχίζανε να πάνε Νορβηγίες, βόρειες χώρες. Εντός και εκτός συνόρων, στη δίνη των γεγονότων που τρέχουν και των ανθρώπων που φεύγουν και έρχονται. Σας ακούω. Τις θέλω. Και τις δύο. Mm-hmm. Πώς μπορώ να τις κρατήσω? Δεν μπορώ απλά να συντηρώ και τη μία και την άλλη. Δεν είναι απλά ότι τις θέλω. Mm-hmm. Τις χρειάζομαι. Και τις δύο. Κράτησε και τις δύο. Τώρα μπορείς. Κάνε μια ασφάλεια αυτοκινήτου ασφαλώς οδηγήν ασφάλεια Μινέτα σήμερα και κέρδισε 10% έκπτωση για κάθε επιπρόσθετο συμβόλαιο σκάφους και κατοικίας. Ασφάλεια Μινέτα. 40 χρόνια τώρα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει.